ευχαριστήσουμε όλες και όλους που βρίσκονται σήμερα εδώ, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα Ομοσπονδιών Εργατικών Σωματείων, της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, Φοιτητικών Συλλόγων, στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι νέες, οι μετανάστριες, θυμάμαι την 8η Μάρτη, την αγωνιστική κληρονομιά που μας χάρισαν οι προηγούμενες γενιές. Με νέους αγώνες για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, για να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. Το 2021 υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζούμε καλύτερα. Τα άλματα στην επιστήμη και την τεχνολογία μπορούν να τεθούν στην υπηρεσία των αναγκών μας. Για να θωρακιστεί η δημόσια υγεία και τώρα, στην πανδημία, έναν χρόνο μετά το ξέσπασμά της. Τώρα που καλπάζει, που θερίζει τους συναδέλφους μας μέσα στα σούπερ μάρκετ, στους χώρους δουλειάς. Αναρωτιόμαστε τι εμποδίζει πραγματικά την αναγκαία επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, την αποφασιστική ενίσχυση των νοσοκομείων που ασφικτιούν και μέρα με τη μέρα μετατρέπονται σε νοσοκομεία μιας νόσου. Τι εμποδίζει να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας μας στους τόπους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εμπόδιο τελικά είναι ότι η μοναδική έννοια της μεγαλοεργοδοσίας είναι να κερδίσει ακόμα περισσότερα. Εμπόδιο είναι ότι η πρόληψη στα φάρμακα, συνολικά η πρόσβαση στην υγεία, έχει μετατραπεί σε πανάκριβο εμπόρευμα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα. Είναι επιτακτική ανάγκη η γενναία κρατική χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας και όλων των δομών του, χωρίς καμία αποζημίωση των διοκτητών. Να πραγματοποιηθούν μαζικά, δωρεάν, επαναλαμβανόμενα τεστ σε κάθε χώρο δουλειάς, στις γειτονιές, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και των εργοδοτών. Ο μαζικός και δωρεάν εμβολιασμός για όλο το λαό. Να μην φρυνήσουμε άλλους συναδέλφους μας. Περισσεύει η υποκρισία όταν οι μεγάλες αλυσίδες εμπορίου βραβεύονται δίθεν ως καλοί εργοδότες, τάχα για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας. Η ζωή μας βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση. Όταν όλα γίνονται ατομική υπόθεση του καθενός και υποβαθμίζεται κάθε κοινωνική φροντίδα για την οικογένεια, τους ηλικιωμένους. Όταν ρίχνουν πάνω μας το βάρος για το αδιέξοδο των κλειστών σχολείων, για το χάλι της τηλεκπαίδευσης, για τα μεγάλα κενά στη μόρφωση και τα προβλήματα στην ομαλή, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μας. Την ίδια ώρα δεν παίρνουν κανένα μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων με 15 μαθητές ανά τμήμα, με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού για να ανοίξουν οι σχολές. Αντίθετα, ψηφίζουν νόμους που χτυπούν παραπέρα τα μορφωτικά δικαιώματα. Απαιτούμε να πάρθει πίσω το απαράδεκτο νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Και ενώ οι ευθύνες κυβέρνησης και εργοδοσίας δεν μπορούν να κρυφτούν, κλιμακώνουν τους εκβιασμούς, τον αυταρχισμό, την καταστολή, φτάσανε ακόμα και στο σημείο οι ράβοι της αστυνομίας να επιτεθούν βάναυσα στις γειτονιές της Νέας Σμύρνης, εκεί που οι οικογένειες με τα παιδιά τους έκαναν την κυριακάτικη τους βόλτα. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, των εργατών η πάλι θα τη σπάσει. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, τα σωματεία στεκόμαστε
για το ντύσιμο, την εμφάνισή μας. Σε έναν κλάδο που η διαφήμιση γίνεται δυστυχώς μέρος της δουλειάς μας. Για όσα εμείς οι γυναίκες ζούμε, δεν φταίνε οι άντρες, οι συνάδελφοί μας, που μαζί μας εκμεταλλεύονται, που μαζί παλεύουμε για να ξεριζώσουμε το κακό από τη ρίζα, για να έχουμε μια όμορφη ζωή, για να έχουμε την υγεία μας, για να έχουμε σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για να έχουμε ελεύθερο χρόνο. Σπάμε τις αλυσίδες της σιωπής, της ανισοτιμίας, της εκμετάλλευσης, με συναδελφικότητα και αλληλεγγύη, με συλλογικότητα και αισιοδοξία, συνεχίζουμε τον αγώνα. Καλή δύναμη!